Πλοία, λεωφορεία. Αν και η μάσκα είναι υποχρεωτική, ωστόσο κάποιοι αδιαφορούν. Άλλοι φοράνε, άλλοι δεν φοράνε. Συνήθως αυτοί που δεν φορούν είναι ηλικιωμένοι. Μπορεί η πρωτεύουσα να αδειάζει, ωστόσο τις ώρες αιχμής τα λεωφορεία γεμίζουν. Επιβάτες επιλέγουν να μην φορέσουν τη μάσκα τους και η ατομική ευθύνη πάει περίπατο. Δεν έχω βάλει ποτέ. Ούτε για ένα λεπτό δεν έχω βάλει, ούτε στο μετρό. Κάνω παρατήρηση, αλλά με νοιάζει. Οι μισοί φοράνε, οι μισοί δεν φοράνε, αλλά είναι και τουρίστες πολύ. Η χαλάρωση και η ανεμελιά των διακοπών κάνει πολλούς επιβάτες να μην συνετούν με το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας μέσα στα πλοία. Εγώ αυτή την περίοδο δεν φοράω τόσο μάσκα. Υπάρχει το πλήρωμα που λέει να φοράμε τη μάσκα και κατεβασμένη να είναι λίγο, μας λένε να τη σηκώσουμε ψηλά. Η αύξηση του οίκου φορτίου στα λίμματα σε κάποιες περιοχές όπως η Πάτρα που αγγίζει το 300% αποδεικνύει πως η μεταδοτικότητα τρέφεται από την κινητικότητα των διακοπών. Και εκτός από τα επίσημα κρούσματα υπάρχουν και τα κρυφά, αυτά που δεν δηλώνονται. Το τελευταίο 1,5 μήνα έχουν καταγραφεί περίπου 1 εκατομμύριο κρούσματα, πλην όμως αυτά αποτελούν περίπου το 1/3. Των συνολικών κρουσμάτων που υπάρχουν σύμφωνα με τις δικές μας αναλύσεις. Πάρα πολλά κρούσματα είτε δεν καταγράφονται, είτε δεν γίνονται καν τεστ. Η μεταδοτικότητα σε αυτό το έκτο κύμα και η διασπορά είναι η μεγαλύτερη από όλα τα κύματα έως τώρα. Με τις επαναλημώξεις που αφορά το 20% των μολύνσεων να μαρτυρούν ότι η Ωμικρον 5 διαφεύγει από το ανασωπητικό σύστημα. Μπορείς και στο 20ήμερο να κολλήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό που λένε περισσότεροι, ας την περάσω να τελειώνω, δεν ισχύει. Μόνο τον Ιούλιο 2015 άτομα έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Και στην προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη είχαμε πάλι πάρα πολλά κρούσματα και δυστυχώς και αρκετούς θανάτους. Αυτή η εβδομάδα είναι και λίγο βελτιωμένη σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη. Μία εβδομάδα πριν είχαμε 400 εισαγωγές κατά μέσο όρο. Τώρα έχουμε 365, που είναι τουλάχιστον ένα 10% μείωση. Και αντίστοιχη μείωση υπάρχει και στους θανάτους. Τα νούμερα είναι μεγάλα ακόμα, δυστυχώς. Ο κορονοϊός πάντως αρρώνει σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με αρκετά νησιά να είναι στο κόκκινο. Η Ιθάκη με 1.694 μολύνσεις και η Μύκονος με 1.683 είναι τα νησιά με τα περισσότερα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.